Είμαι ο Greek Ziar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα σας πάω μία βόλτα στην παραλία, ετοιμαστείτε. Έχω εδώ πέρα μία τσάντα από την Terra Nation, είναι το μοντέλο Ica Popu, το λέει εδώ πέρα. Είναι μία τσάντα η οποία έχει χωρητικότητα στα 29 λίτρα, την αγόρασα γιατί θέλω να έχω μία τσάντα για την παραλία που να χωράει πολλά πράγματα και να μπορώ να πάρω τα πάντα μαζί μου και να μην φοβάμαι ότι κάτι έχω ξεχάσει. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί αυτή τη στιγμή. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα. Φυσικά share, like, όλα αυτά είναι θεμητά, είναι αποδεκτά και με βοηθάνε πάρα πολύ. Η τσάντα λοιπόν είναι αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή όπως σας τη δείχνω. Έρχεται με ρυθμιζόμενο ημάντα για να μπορούμε να την τοποθετήσουμε στον ώμο μας. Γενικότερα αυτή θεωρείται μια τσάντα ταχυδρόμου. Οι διαστάσεις της είναι 50 εκατοστά επί 40 εκατοστά επί 17. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει γενικότερα σε δύο μεγέθη. Είναι το 21,5 σε λίτρα και το 29 επίσης σε λίτρα. Έρχεται με πάρα πολλές θήκες και πάμε λίγο να τις δούμε μαζί. Το έψαξα λίγο για να σας πω την αλήθεια πριν αρχίσω να γυρίζω το βίντεο για να μην είμαι εντελώς άσχετος. Έχει από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά μία θήκη, όπως μπορείτε να δείτε, στην οποία μπορούμε να βάλουμε ένα μπουκάλι μέσα για να μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Έχω εγώ εδώ πέρα ένα μπουκάλι το οποίο είναι 1,5 λίτρο και για να δούμε αν χωράει. Όχι απλά χωράει, είναι ακριβώς. Οπότε λοιπόν, 1,5 λίτρο μπουκάλι μπαίνει εδώ πέρα. Εάν το έχουμε βάλει ήδη σε ψυγείο, επειδή το συγκεκριμένο έρχεται με αυτή τη θήκη, αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι θα σας το κρατήσει σίγουρα και κάποιες ώρες στη θερμοκρασία τη συγκεκριμένη, γενικότερα θα το ζεστάνει πολύ πιο αργά. Από την άλλη πλευρά έρχεται αντίστοιχα με μια ακόμη θήκη ίδιου μεγέθους, σε αυτό πάλι θα χωρέσει το μπουκάλι 1,5 λίτρο, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πλαϊνές θήκες στις οποίες μπορούμε να βάλουμε σίγουρα κάτι το οποίο μπορούμε να το πιούμε ή μόνο από τη μία πλευρά και από την άλλη να βάλουμε κάτι άλλο. Έρχεται με αυτήν εδώ πέρα τη θήκη μπροστά, στην οποία μπορούμε να βάλουμε κάποιο βιβλίο ή κάτι άλλο το οποίο θέλουμε και δεν μας πειράζει να φαίνεται. Ενώ αντίστοιχα εδώ πέρα μέσα έχει μία αδιάβροχη θήκη, έχει σίγουρα το κυρίως μέρος της τσάντας. Το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ, όπου μπορούμε να βάλουμε επίσης ό,τι θέλουμε. Έχει και από εδώ πέρα πίσω σημείο και μέρος και χώρο για να μπορέσουμε να βάλουμε πράγματα. Ενώ αντίστοιχα εδώ, αυτό που βλέπετε ανάμεσα, το δίχτυ και αυτό εδώ πέρα, είναι το μέρος της τσάντας στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιο μαγιό ή γενικότερα κάποιο αντικείμενο όμως το οποίο είναι μουσκεμα, γιατί το συγκεκριμένο, αυτή είναι εδώ πέρα η πλάτη, είναι αδιάβροχη. Άρα το βάζουμε, το κλείνουμε, εδώ αυτό που βλέπετε έρχεται από πίσω εδώ πέρα και έχει εξαερισμό, άρα δεν θα μείνει όλη η υγρασία μέσα στην τσάντα και το βάζουμε και στεγνώνει. Ενώ αντίστοιχα έχει εδώ ένα άλλο φερμουάρ το οποίο μέσα έχει και άλλες θήκες πολλές θήκες. Έχει αυτά εδώ τα λίγα. Επειδή δεν φαίνεται καλά, θα σας τα δείξω. Έχει αυτό εδώ πέρα το πανάκι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίζουμε την οθόνη του κινητού μας εφόσον θέλουμε, γιατί θα είμαστε στην παραλία και σίγουρα θα έχει λερώσει από αντιλιακά, από αλάτια ή οτιδήποτε. Έχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα μπρελόκ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κρεμάσουμε τα κλειδιά μας ή γενικότερα να κρεμάσουμε κάτι που θέλουμε να το έχουμε μέσα στην τσάντα για να μείνει ασφαλές. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ. Έχει επίσης αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό που είναι και το φερμουάρ, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε μέσα χρήματα ψηλά ή χαρτονομίσματα. Ενώ αντίστοιχα από δίπλα έχει ένα πολύ μικρό διχτάκι και εδώ πέρα έχει κάτι μέσα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αυτό. Και αυτό, από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ έξυπνο, είναι ένα δαχτυλίδι με το οποίο κρατάμε το βιβλίο μας όταν το διαβάζουμε τη σελίδα, για να μην μας κλείνει και να το διαβάζουμε πιο εύκολα. Πάρα πολύ έξυπνο.
το τοποθετούμε, το βάζουμε πάνω και στέκεται έτσι. Πάρα πολύ έξυπνο. Η τσάντα επίσης αυτή είναι εδώ, όπως βλέπετε, από κάτω έχει αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι με βέλκρο. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εάν θέλουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε μαζί μας και να το βάλουμε από την κάτω πλευρά, όπως γίνεται στις τσάντες που φοράνε και οι ορειβάτες, για να βάλουμε κάποιο στρώμα θαλάσσης από αυτά που τα τυλίγουμε και να μην το βάλουμε στην τσάντα, να μην μας πιάνει χώρο μέσα εδώ πέρα ή να μην το κουβαλάμε στο χέρι. Η τσάντα σας το δείχνω, μπαίνει έτσι ή αντίστοιχα, επειδή είναι ταχυδρόμου μπορούμε να τη βάλουμε διαγώνια. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει κάποια άλλη πληροφορία, είναι η Καπόπου, είναι από την εταιρεία Terra Nation. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Ήθελα να σας κάνω ένα πολύ γρήγορο και πολύ σύντομο βίντεο για να μπορέσω να σας δείξω τη συγκεκριμένη την τσάντα, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για να σας πω την αλήθεια. Και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει το αδιάβροχο το μέρος, έχει το μέρος που μπορούμε να κρατήσουμε ένα μπουκάλι δροσερό για περισσότερη ώρα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να εγγραφούμε. Μην παραλείψετε επίσης να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μπάνια, να περάσετε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Μέχρι την επόμενη φορά και πάλι το κλασικό, σας χαιρετώ, γεια σας!